πότε θα γίνει, πού θα γίνει, πόσο θα κοστίσει, ποιοι θα τραγουδήσουν, πώς θα φύγουν, τι ώρα θα πάρει, τι ώρα. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Λοιπόν, έγινε γνωστό λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πράγματα που θα εκνευρίσει το Μουζουράκι για το καλύτερο. Όχι. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα που το ζευγάρι θέλει να κρατήσει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όπως έγινε γνωστό και μέσα στο Σαββατοκύριακο με την αναγγελία του γάμου, κατέστη σαφές ότι ο γάμος θα γίνει στο νησί της Αίγινας. Την ημερομηνία τη γνωρίζουμε, αλλά ακριβώς επειδή σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του ζευγαριού, δεν θα την αποκαλύψουμε. Θέλω όμως να δούμε κάποιες εικόνες από το κτήμα, στο οποίο φέρεται, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται πως θα γίνει ο γάμος του Πάνου Μουζουράκη. Είναι αυτό εδώ, Είναι αυτό εδώ το κτήμα. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα και πολυτελέστερα του νησιού της Αίγινας. Οι πληροφορίες που έρχονται από το νησί κάνουν λόγο ότι ο Πάνος Μουζουράκης, μιας και πρόκειται για το αγαπημένο του σημείο στο χάρτη της Ελλάδας, είναι το ησυχαστήριό του. Εκεί πηγαίνει να απολαύσει. Ακριβώς. Εκεί ηρεμεί, εκεί ησυχάζει, εκεί φτιάχνει τη μουσική του. Ήθελε λοιπόν να κάνει και το γάμο του εκεί. Έψαχνε λοιπόν να βρει την ιδανικότερη επιλογή. Ρώτησε τους ανθρώπους του νησιού που γνωρίζει ποιοι χώροι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το ευχάριστο αυτό γεγονός. Και ένας από αυτούς του προτάθηκε αυτός λοιπόν εδώ, το συγκεκριμένο κτήμα, μάλιστα, το οποίο για όσους γνωρίζουν το νησί βρίσκεται κοντά στο φάρο της Αίγινας. Η εταιρεία συνεργάζεται μάλιστα και με εταιρεία catering. Και γνωρίζουμε, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του νησιού, ότι έχει ήδη κάνει και κάποια προσφορά. Έχει ήδη ζητήσει και κάποια προσφορά από το συγκεκριμένο κτήμα. Έκανα μια επικοινωνία με τους ανθρώπους. Δεν επιβεβαιώνουν το ότι πρόκειται πράγματι να γίνει εκεί ο γάμος. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας είναι, νομίζω, ακριβείς. Είναι το καλύτερο κτήμα της Αίγινας. Όλοι οι καλοί, σπουδαίοι γάμοι γίνονται εκεί. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, είναι το σπίτι του Πρωθυπουργού Ζαΐμι αυτό, το Αλέξανδρο Ζαΐμι. Έχει μια υπέροχη πέτρινη δίλα. Να μας τα πει ο Τάσος, περίμενα. Άλλαξε πολλές φορές χέρια, ήρθε στα χέρια του Αργύρη Σαλιαρέλη, το θυμόμαστε ο εφοπλιστής που είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό. Το 21 νομίζω πλησιάστηκε, αυτός ο πύργος είναι το σπίτι του Πρωθυπουργού Ζαΐμι. Είναι συγκλονιστικό το μέρος αυτό. Η πισίνα και βλέπεις δύση. Όχι, είναι όπως φεύγεις από την Αίγινα για να πας στο βόρειο κομμάτι. Είναι βορειοδυτικά. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή μακάρι από μένα είναι νέπεστο πάνω να το κάνει. Στην ουσία, όπως μας μεταφέρουν πάντως οι άνθρωποι του νησιού, εφόσον πρόκειται για ένα γάμο που θα έχει κάποιες αλφα προδιαγραφές, είναι πράγματι η ιδανικότερη επιλογή. Δεν θα συμπέσει με τις εκλογές. Όχι. Γιατί είναι 21 εκλογές. Όχι. Μην βγάζεις από τη λίστα ένα Σαββατοκύριακο τώρα με αυτά που τα πούμε. Δεν σημαίνει κάτι. Οι εκλογές θα γίνουν. Μέχρι... Συγγνώμη τώρα, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Οι εκλογές θα γίνουν 21. Ξέρετε γιατί δεν θα γίνουν 28. Γιατί 28 είναι το Final Four του μπάσκετ και το πιθανότερο να παίζει ο Ολυμπιακός στο τελικό. Άρα δεν θέλουμε να μπλέξουμε τη βραδιά των εκλογών και να βλέπουμε όλοι Ολυμπιακό όπως καταλαβαίνετε. Άρα γίνονται 21 οι εκλογές. Δεν θα την μπλέξουμε. Κωνσταντίνου και Ελένης οι εκλογές. Δεν θα την μπλέξουμε, λέει, ούτε με το γάμο του Πάνου Μουζουράκη. Αλλιώς για Αίγινα έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ καράβια, οπότε όποτε και να γίνει. Με το καλό οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι. Ψηφίσουν και πάλι και πάλι στο γάμο. Αυτό είναι το σημαντικό, να ζήσουν ευτυχισμένοι κλπ. Και πάλι να το τονίσω γιατί έχουν κατά καιρούς ακουστεί διάφορα. Είναι ένας γάμος που απασχολεί καλός ή κακός. Είναι γνωστό νομίζω στον Πάνο Μουζουράκη ότι θα ασχοληθούμε με αυτό, όσο και αν ο ίδιος προσπαθεί ο να κρατάει το καλό. Με το καλό. Ευχαριστούμε, Θάνο, και είπαμε, ενώ ξέρουμε και οι ημερομηνίες και τα λοιπά, δεν τα αποκαλύπτουμε. Ωραία. Να είσαι καλά.